μεσημέρι, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι και σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Ορέστη ακούσαμε, αλλά ορέστη δεν είδαμε. Φαίνεται θα μας πάρει έτσι μαλακά. Δεν είδαμε κάποια κακοκαιρία εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον. Οπότε αυτό μας δίνει ακόμη αισιοδοξία. Αισιόδοξα όμως θα ξεκινήσουμε, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε δυστυχώς και δυσάρεστες ειδήσεις. Θα έχουμε όμως και πολλά ρεπορτάζ και τα θέματα κυρίως που βρίσκονται στην σημερινή επικαιρότητα και που ενδιαφέρουν όλους μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν με αισιόδοξες ειδήσεις. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 300 αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν το διήμερο που μας πέρασε Σάββατο και Κυριακή στην ΚΟ, και όπου εκεί η Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000 τα πήγε για άλλη μια φορά πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους αιγαιοπελαγίτικους προς το τέλος της εκπομπής μας, όπου θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρόνο να δείξουμε και ένα αφιέρωμα γύρω από αυτούς τους τόσο σημαντικούς αγώνες που κατά καιρούς διαπρέπουν πάρα πολλά από τα παιδιά μας. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτούς τους αιγαιοπελαγίτικους, έτσι μια γενική πληροφόρηση, πρώτο σύλλογο στο Αιγαίο στις γυναίκες κορίτσια ήταν η Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000 μαζί με τον Πανχιακό, και πρώτο σύλλογο στο Αιγαίο στους άνδρες αγόρια, ο ΑΟ Σταματίου Ρόδου. Συγχαρητήρια να πούμε σε όλους τους αθλητές, τους γονείς αλλά και τους προπονητές των παιδιών, και όπως είπαμε προς το τέλος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και πάλι με τους αιγαιοπελαγίτικους αγώνες. Τώρα να περάσουμε και στα δυσάρεστα, φίλοι μου, να πούμε ότι η τραγωδία είχαμε σήμερα με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της δυτικής ακτής της Τουρκίας, κοντά στην Αλικαρνασσό και ανοιχτά της ΚΟ, με τις τουρκικές αρχές να μιλούν για τουλάχιστον 2 νεκρούς από βύθιση πλοιαρίου. Σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή, 17 άνθρωποι διασώθηκαν, ωστόσο 2 παιδιά πέθαναν στη συνέχεια αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 3 μετανάστες κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά μόνοι τους κολυμπώντας. Πάμε να ενημερωθούμε περαιτέρω. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες βυθίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από τις δυτικές ακτές της Τουρκίας, κοντά στο Μπόντρουμ Αλικαρνασσό, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ακτοφυλακή. 17 άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοιάριο διασώθηκαν και 3 κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά μόνοι τους κολυμπώντας, σύμφωνα με την ακτοφυλακή. 2 από αυτούς πέθαναν στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπως πρόσθεσε η ακτοφυλακή, η οποία δεν διευκρίνησε τις εθνικότητες των μεταναστών. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς υπάρχει πιθανότητα να αγνοούνται κάποιοι επιβάτες του πλοιαρίου, σύμφωνα και πάλι με όσα γνωστοποίησε η ακτοφυλακή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς, φίλοι μου, εικόνες απίστευτες που όμως τις βιώνουμε καθημερινά, και σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε δεν βλέπουμε να υπάρχει και φως τελικά για αυτούς τους άμυρους ανθρώπους. Να μην ξεχάσω να σας πω πριν συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας ότι ακυρώθηκαν οι εκλογές, δεν έγιναν, αναβλήθηκαν μάλλον, του Εμπορικού Συλλόγου Καλύμνου για κάποιο τεχνικό θέμα. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε, μάλλον αναβάλλονται όμως για την επόμενη Κυριακή. Οπότε οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ψηφίσουν να έρθουν σε επαφή και με το Προεδρείο εκεί του Εμπορικού Συλλόγου και να γνωρίζουν ότι αναβάλλονται για την επόμενη Κυριακή. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και έχει να κάνει βέβαια με τα δάνεια. Με τα δάνεια που πολλοί κόσμος έχει στις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια κυρίως, και που κάποια έχουν περιέλθει ήδη στα χέρια μεγάλων funds. Να πούμε λοιπόν ότι αγώνα για να ξεφορτωθούν το ταχύτερο δυνατό τα κόκκινα δάνεια δίνουν πλέον οι τράπεζες οι ίδιες. Μάλιστα, φέρονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε γενναίες ρυθμίσεις οφειλών και μεγάλα κουρέματα σε στεγαστικά αλλά και σε καταναλωτικά δάνεια. Σύμφωνα με την ημερησία, το κούρεμα θα είναι από 20-50% στα στεγαστικά δάνεια, ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή αλλά και οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, και 85% στα καταναλωτικά δάνεια. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Αγώνα για να ξεφορτωθούν το ταχύτερο δυνατόν τα κόκκινα δάνεια δίνουν οι τράπεζες. Μάλιστα, φέρονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε γενναίες ρυθμίσεις οφειλών και μεγάλα κουρέματα σε στεγαστικά αλλά και σε καταναλωτικά δάνεια. Παράλληλα, βάζουν μπροστά εξοδικαστικές λύσεις για στεγαστικά και καταναλωτικά που υπάγονται στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την ημερησία, το κούρεμα θα είναι από 20-50% στα στεγαστικά δάνεια, ανάλογα με την εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, και 85% στα καταναλωτικά δάνεια. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη και προτείνουν εξοδικαστικές λύσεις που είναι προσανατολισμένες στο νόμο Κατσέλη. Προβλέπουν γενναίο κούρεμα της συνολικής οφειλής. Οι δανειολήπτες μπορούν επίσης να αγοράσουν τα δάνειά τους, πληρώνοντας το ποσό εφάπαξ πριν αυτό μεταβιβαστεί σε φαντ. Μάλιστα, προβλέπεται από το νόμο για την προστασία του δανειολήπτη ότι προτού πωληθεί το δάνειό του σε φαντ, οι τράπεζες πρέπει να το έχουν κάνει πρόταση ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, με μειωμένη δόση και επιμήκυνση, περίοδο χάριτος και καταβολή μόνο τόκων, μείωση επιτοκίου και μερική διαγραφή οφειλής.
Οι νέες ρυθμίσεις θα έρθουν από την 1η Νοεμβρίου και αφορούν όλους τους δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση. Στόχος είναι από τον Νοέμβριο έως και το Δεκέμβριο να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και να παρουσιάσουν στους επόπτες χαμηλότερο ποσοστό προβληματικών δανείων. Τραπεζικό στέλεχος τονίζει ότι οι τράπεζες έχουν ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των στοιχείων για όλους τους δανειολήπτες που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και έχουν ανεβάσει τα στοιχεία στον Τηρεσία. Πλέον γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων και όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν περιουσία, ακίνητα ή μετρητά, θα φύγουν κατευθείαν από τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ακούσαμε σχετικά. Είναι ένα θέμα που αφορά αρκετό κόσμο. Και να πάμε τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, όπως λέμε εμείς, και να ευχαριστήσουμε την αρχισυντάκτριά μας, την κυρία Ζαραφωνίτη, που μας την έφερε. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, δηλαδή, στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου εισέβαλαν μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις νέες αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στον χώρο της παιδείας. Για ό,τι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, να πούμε ότι στους τρεις πυλώνες ενίσχυσης του μεταφορικού ισοδύναμου, που αφορούν στη μεταφορά των επιβατών, στην επιδότηση του κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις για τη μεταφορά προϊόντων και στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά, επικέντρωσε την τοποθέτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Σαντορινιός, στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Σάββατο στην ΚΟ, όπως σας είχαμε βέβαια προειδεάσει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αν από εδώ και πέρα, επειδή ακόμα είναι νωρίς, οπότε δεν είναι λογικό να πάρουμε τα στοιχεία. Θα συγκεντρώσετε απολογιστικά στοιχεία ώστε να δούμε τη δημοσιονομική απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου και οι επιπτώσεις του στις τοπικές κοινωνίες, αν θα είναι αντίστοιχες ή θα πλησιάζουν στο όφελος το οποίο υπήρχε με τους μεμένους τελευταίες ΦΠΑ. Ξεκινάτε από μία λάθος παρατήρηση. Συνδυάζεται το μεταφορικό ισοδύναμο με το ΦΠΑ. Και αυτό το κάνουν αυτοί οι οποίοι ποτέ δεν σκέφτηκαν να εφαρμόσουν το μεταφορικό ισοδύναμο. Το είχαν ίσως κάποιοι προγραμματικά, κάποιοι το είχαν προγραμματικά και από το 1974, αλλά ποτέ δεν το εφαρμόσανε. Ποτέ δεν κάνανε μελέτη, ποτέ δεν συλλέξανε στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, δεν το είχε ποτέ στο πρόγραμμά της και δεν πρόκειται ποτέ να το υλοποιήσει. Αλλά τουλάχιστον εμείς και το είχαμε στο πρόγραμμά μας και το υλοποιούμε. Αυτό είναι ανεξάρτητο τελείως από τους ειδικούς συντελεστές ΦΠΑ. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Στην ΚΟ υπάρχουν και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σας λέω. Ναι, ακούστε με. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αν ήταν αυτή η λογική που λέγατε, τότε θα είχαμε εξαιρέσει τα 5 προσφυγικά νησιά όπου υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και θα το εφαρμόζαμε στα υπόλοιπα νησιά. Το κάναμε. Όχι. Τι κάναμε? Και μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι δύο τελείως ανεξάρτητα πράγματα, δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Μην τα συγχαίρετε, είναι λάθος να το κάνετε αυτό. Πιστέψτε με, είναι τελείως διαφορετικό. Η δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε. Και ευχαριστώ γιατί ξέχασα να το πω και στο εισηγητικό μου χθες. Έγινε μια ερώτηση. Πώς τελικά θα δούμε ότι όντως περνάει στο ράφι? Στο νόμο μέσα υπάρχει η ίδρυση παρατηρητηρίου σε συνεργασία και με τα επιμελητήρια. Αλλά και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο είναι υποίδρυση, το οποίο θα παρακολουθεί την υλοποίηση του μέτρου. Είπα και χθες ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν αφομοιώσει τα μεταφορικά κόστη, τα επιπλέον μεταφορικά κόστη στο κόστος των προϊόντων για να μην αυξήσουν την τιμή, άρα μειώνοντας το κέρδος τους. Ακόμα και αυτό όμως επιδοτεί αυτές τις επιχειρήσεις και τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα. Επομένως, να κρατήσουμε δύο πράγματα. Και έλεγχος θα υπάρχει, και ιδιαίτερα για τα καύσιμα, όπου θα υπάρχει επιπλέον έλεγχος. Θα το δείτε στο νομοθετικό πλαίσιο που θα ψηφίσουμε. Και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο ήρθε εδώ ως αίτημα των νησιωτών πολλά χρόνια πριν συζητήσουμε για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ ή όχι. Ωραία,
μια συμπληρωματικότητα για τα καύσιμα, αν έχει στο πλάνο να επεκταθεί πέρα και στο πετρέλαιο θέρμανση, γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ ακριβές οι τιμές, έως και ένα 30, αν δεν κάνω λάθος, στα νησιά το πετρέλαιο θέρμανση. Αν έχετε σκέψη να επεκταθεί το μεταφορικό ισοδύναμο και στο πετρέλαιο θέρμανση μέσω. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις μελέτες και θα ανακοινώσουμε πλήρως για ποια καύσιμα μιλάμε. Σίγουρα θα είναι για την αμόλυβδη και από εκεί και πέρα πιθανό να είναι για τον δίζελ κίνησης, ίσως και για το πετρελαίο θέρμανσης. Πάντως να επισημάνουμε ότι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην ζωή των νησιωτών, επειδή τα νησιά μας δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη θέρμασης και το γνωρίζουμε, είναι νομίζω τα καύσιμα κίνησης. Όλα αυτά τα υπολογίσαμε με βάση τα στατιστικά στοιχεία που πήραμε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και από άλλους φορείς, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαστε και πιο συντηρητικοί, αν θέλετε, στις εκτιμήσεις μας για το κόστος αυτό του μεταφορικού ισοδυνάμου. Γιατί θέλαμε να είμαστε σαφείς στις υποσχέσεις μας, να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας σε ό,τι θα πούμε. Τώρα που βλέπουμε πώς λειτουργεί το μέτρο, θα υπάρξουν αρκετές βελτιώσεις και θα έλεγα ότι θα δώσουμε περισσότερα και στους νησιούς. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σαντορινιό και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στον κύριο Καμένο, που πολύ έτσι απασχολεί τα μέσα ενημέρωση τον τελευταίο καιρό. Και όλοι είμαστε πραγματικά εκεί καθυλωμένοι να δούμε τις εξελίξεις, τις θέσεις του, τις απόψεις του, τι πρόκειται να κάνει. Την πρόθεσή του λοιπόν να παραμείνει στην κυβέρνηση μέχρι τη στιγμή που η Συμφωνία των Πρεσπών έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, δήλωσε ο Πάνος Καμένος κατά την εισηγητική ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη. Όπως επισήμανε ο κύριος Καμένος, η συνεργασία των ΑΝΕΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα μια έντιμη και ανοιχτή συνεργασία, μια δημόσια συνεργασία. Ενώ αναφερόμενος ο ίδιος στην Συμφωνία των Πρεσπών, υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχαμε καμία συνεργασία με αυτούς που θέλουν να κλέψουν την ιστορία μας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Είδα πολλούς καμενολόγους πλέον να μιλάνε για τα tweet τα οποία έκανα. Και είπα, βλέποντας τις εκλογές στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων προχθές, ότι ντρέπομαι να βλέπω ότι η πολιτισμένη Ευρώπη των δημοκρατικών θεσμών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να στηρίζεται σε 8 αποστάτες, εκ των οποίων οι 6 βγήκαν από τη φυλακή για να ψηφίσουν, για να περαστεί μια συμφωνία στην οποία διαφωνεί το 70% του λαού του Σκοπίου και το 80% του ελληνικού λαού. Αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό, αν θέλετε, έβαλα και το τραγούδι του Μπρέκοβιτς μπαίνοντας μέσα το Καλάσνικοφ. Γιατί εδώ είναι Βαλκάνια. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Και τα Βαλκάνια δεν είναι απλή υπόθεση. Από τα Βαλκάνια ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τα Βαλκάνια ήταν η αιτία που άναψαν πολλές φωτιές. Εμείς θέλουμε την ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια. Θέλουμε την πορεία, την Ατλαντική και τη Δυτική, όλων των χωρών των Βαλκανίων. Μακάρι αύριο το πρωί να γίνουν και Ευρωπαίοι. Πρώτα να γίνουν βέβαια στις συνήθειες και στις αξίες και στις δημοκρατικές διαδικασίες και γιατί όχι να γίνουν και πολίτες της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα παραδώσουμε αμαχητή τον όρο της Μακεδονίας που για μας αποτελεί αξία μη διαπραγματεύσεων. Για να σταματήσουν λοιπόν να στεναχωριούνται οι εφημερίδες που γράφουν για φωτιές, για πυρκαγιές, για πολέμους, για αίματα, για μαχαίρια, η συμφωνία που έχουμε με τον Πρωθυπουργό ότι μέχρι τον Μάρτιο δεν συζητούμε ισχύει απόλυτα όπως τη συμφωνήσαμε δημόσια. Τελείωσε η συζήτηση, θα ξαναμιλήσουμε τον Μάρτιο όποτε και αν έρθει η συμφωνία. Διότι η δική μας άποψη... Διότι η δική μας άποψη επί τούτο είναι Βαλκάνια, είναι ότι μπορεί να πέρασε με 80 βουλευτές στην πρώτη φάση, έχει δρόμο μπροστά, έχει πρώτα απ' όλα τη δέσμευση που πήρε ο Ζάεφ απέναντι στους 8 βουλευτές
για τους 4 όρους που αλλοιώνουν την ίδια τη σύμβαση. Έχει το πισωγύρισμα της Εκκλησίας, της Οχρίδας, που θέλει να λέγεται Εκκλησία της Μακεδονίας, κάτι που αποτελούσε, αν θέλετε, βάση στις συζητήσεις που υπήρξαν και δέσμευση όταν συζήτησε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, και άλλες πολλές συνταγματικά προβλήματα που θα τα δούμε όποτε και αν φτάσει εδώ η συμφωνία. Ξεκάθαρα λοιπόν η θέση μας είναι, μην περιμένετε να πέσει η κυβέρνηση. Εμείς αυτά τα οποία συμφωνήσαμε με τους εταίρους μας στην κυβέρνηση ισχύουν. Και από τη μεριά τη δική μας και από τη μεριά του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε αύριο. Επίσης, μία θέση η οποία είναι αμετάβλητη των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι η θέση εναντίον του μαύρου συστήματος της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το μαύρο αυτό σύστημα, το οποίο οδήγησε 1.100.000 συνανθρώπους μας στον κεάδα της ανεργίας και της απόγνωσης. Το σύστημα που αφέμαξε 60 δις από τον εθνικό πλούτο, που άφησε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα να κινδυνεύσουν, να πεθάνουν χωρίς νοσοκομιακή περίθαλψη, που υπερτιμολογούσε τα δημόσια έργα και που απέκλειε το 90% των ετούτων από τα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κονδύλια, γιατί ήθελε να ευνοεί τους προνομιακούς συνομιλητές του μαύρου αυτού συστήματος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε μία έντιμη δύναμη του μεσαίου χώρου, με πολίτες που ήρθαν από την κεντροδεξιά, από το πατριωτικό Πασόκ, από το κέντρο, και βρεθήκαμε μαζί χτίζοντας ένα κίνημα που δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν τίποτα. Που πιστεύει στην εθνική συμφιλίωση, που πιστεύει στην εθνική συνεννόηση, που πιστεύει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Αυτά λοιπόν από πλευράς του κυρίου Καμένου. Να πούμε τώρα από πλευράς κυβέρνησης ότι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να ολοκληρώσει την τετραετία, ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης του Υπουργού Αμήνης κυρίου Πάνου Καμένου και των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την κυβέρνηση, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μιλώντας λοιπόν στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, από όπου όλοι εύσαμε την είδηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως όντως ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση εφόσον έρθει στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν σημαίνει ότι ο κύριος Καμένος θα προσχωρήσει στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πέσει κυβέρνηση, είπε ο κύριος Τζανακόπουλος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε την τηλεφωνική μας παρέμβαση, Γαβρίλ. Έχουμε, ωραία. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θωμά Παπαλιάγκα, δικηγόρο, ο οποίος είναι πολιτικός επικεφαλής της Δημοκρατικής Ευθύνης, μια πολιτική κίνηση για την οποία ο ίδιος θα μας πει δύο λόγια στη συνέχεια και την οποία ίδρυσε ο πρώην υπουργός, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Και σωστά και τα λέω. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Την ιδρύσαμε 1500 περίπου. Τα ιδρυτικά σας μέλη, λοιπόν, πολίτες, 1500. Βέβαια, οι οποίοι φτιάξαμε ένα κάλεσμα αρχικά, πριν 2 χρόνια. Ένα κάλεσμα σοβαρό, στο οποίο ανταποκρίθηκαν και σοβαροί άνθρωποι επώνυμοι, μεταξύ των οποίων και ο Αλέκος Παπαδόπουλος, άλλοι καθηγητές, επιχειρηματίες, γνωστοί θεωρητικοί και άλλοι γνωστοί επιστήμονες και Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Μάλιστα. Μέσα στο όλο αυτό είχαμε την τύχη να κάνουμε μια πορεία μέχρι το ιδρυτικό μας συνέδριο πέρυσι τον Απρίλη και μέχρι και την συνδιάσκεψη, την πρώτη προγραμματική συνδιάσκεψη του περασμένου Μαΐου. Η Δημοκρατική Ευθύνη λοιπόν τώρα αριθμεί περισσότερα από 4.500 μέλη και είναι ένα κόμμα το οποίο ετοιμάζεται να κατέλθει στις εθνικές εκλογές άλλου τύπου. Είναι εντελώς διαφορετικό κόμμα. Ιδρύθηκε από τα κάτω, έχει διαρχία, 2 κεφαλές ας πούμε, απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθημερινοί, είναι της δουλειάς, ξέρουν να πληρώνουν φόρους, ξέρουν πόσο είναι το ασφαλιστικό ταμείο, δεν είναι επαγγελματίες της πολιτικής και στηρίζονται από πολύ σοβαρούς ανθρώπους όπως ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο οποίος δίνει παράδειγμα κάνοντας πράξη την αποχώρηση μετά από κάποια χρόνια στα κοινά. Θεωρεί λοιπόν ο Αλέκος Παπαδόπουλος και σωστά, δίνοντας το παράδειγμα, ότι δεν μπορεί κανείς 40 και 50 χρόνια να είναι στην πολιτική. Δεν μπορεί να προσφέρει κανείς και δεν χρειάζεται πάνω από 8-10 χρόνια. Κύριε Παπαλιάγκα, στην ιδρυτική σας διακήρυξη λέτε ότι θέλουμε την Ελλάδα, το έχω σημειώσει, θέλουμε την Ελλάδα να γίνει οργανωμένο και αξιόπιστο κράτος, διότι υπάρχει μεγάλη οικονομική και κοινωνική κατάρρευση κλπ. Πιστεύετε πως η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας είναι αναστρέψιμη? Η κατάσταση για να αναστραφεί θέλει πολλή δουλειά.
Θέλει κυρίως αλλαγή νοοτροπίας, γιατί η κρίση δεν είναι πρώτα οικονομική. Η κρίση είναι πρώτα πολιτισμική. Είναι κρίση παιδείας, αρχών, αξιών, κοινωνική, πολιτισμική και μετά οικονομική. Είναι θέμα αντίληψης και είναι θέμα του πώς ο Έλληνας και εμείς όλοι μαζί ως οργανικό σύνολο βλέπουμε τη χώρα αυτή. Εμείς θέλουμε η χώρα αυτή να δώσει την ευκαιρία στους νέους της και στις γενιές που θα έρθουν να διεκδικήσουν την ευτυχία εντός της, μέσα σε αυτή, και έχει όλες τις προϋποθέσεις. Αρκεί εμείς να αποφασίσουμε να δουλέψουμε για το μέλλον, να δουλέψουμε σοβαρά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Και δεν γίνεται. Βλέπετε ότι οι σημερινές πολιτικές δυνάμεις, τα σημερινά κόμματα, και τα μεγάλα και τα μικρότερα, δουλεύουν μέχρι τις επόμενες δημοσκοπήσεις, άντε μέχρι τις επόμενες εκλογές. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται άλλου τύπου κόμμα πια, άλλου τύπου κόμματα. Και συμμετοχή των πολιτών, βέβαια. Δημοκρατία είναι συμμετοχική. Αν δεν συμμετέχουν οι πολίτες, οι ίδιοι. Έτσι είναι. Βλέπετε όμως ότι είναι διαφορετικό το εκλογικό σώμα και διαφορετικό το κοινωνικό σώμα. Η κοινωνία είναι ένα μέρος, μάλλον το εκλογικό σώμα είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Ούτε το μισό. Βλέπετε ότι ψηφίζουν 50 περίπου, είναι λίγο κάτω, λίγο πάνω, εκεί, 100% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς κατάλογους και είναι εκαθαρισμένοι οι εκλογικοί κατάλογοι. Η κοινωνία είναι πολύ ευρύτερο σώμα από το εκλογικό σώμα και από το εκλογικό σώμα, από το 50 περίπου τις 100, βλέπετε ότι τα μεγάλα κόμματα παίρνουν 30-35 μέχρι εκεί. Αυτή είναι η νομιμοποίηση, αλλά επειδή χρειάζεται οι πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ τους, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, έχετε δίκιο ότι μέχρι σήμερα δεν το έχουν κάνει και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που απέχουν και πολλοί από αυτούς που απέχουν είναι θύματα του σκόπιμου παιχνιδιού που παίζουν οι σημερινές πολιτικές δυνάμεις, της λογικής της χαμένης ψήφου, της λογικής της πλήρους απογοήτευσης, ότι όλα έρχονται απ' έξω, ότι ό,τι και να γίνει είναι προαποφασισμένο όποιος και να βγει, άρα ο καθένας κοιτάει τη βόλεψή του όσο γίνεται και άλλοι απογοητεύονται πλήρως και δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό όμως είναι παγίδα του σημερινού πολιτικού συστήματος. Συμφωνώ απόλυτα. Όντως, είναι μια παγίδα που έχουν πέσει πολύ. Δυστυχώς. Κύριε Παπαλιάγκα, να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί ο χρόνος τρέχει. Βεβαίως, είναι και δεύτερη και εκπομπή. Βέβαια, με πολλά θέματα και αφορά όλο το Αιγαίο μας και όχι μόνο. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης έως και σήμερα, όσον αφορά το μεγάλο εθνικό μας θέμα, βέβαια, που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, αυτό με το μακεδονικό ζήτημα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, έχει γίνει μέγα λάθος. Εκεί πέρα έχουν συμβεί πολύ σοβαρά. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρά σφάλματα ως χώρα. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έκανε τα πράγματα όπως έπρεπε. Και θα σας πω. Εμείς λέμε ότι πρέπει να λυθεί το θέμα με την γειτονική χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σωστά. Να λυθεί πώς όμως? Όχι όπως. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτή η χώρα. Γιατί? Γιατί αποτρέπει κάθε σχέδιο για μεγάλη Αλβανία, για μεγάλη Βουλγαρία, κάθε θεωρία τέτοια, ακόμη και για το θεωρούμενο μουσουλμανικό τόξο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να υπάρχει υφιεσδήποτε προϋποθέσεις. Εν προκειμένου έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι στο πόδι γραμμένη. Πέραν το ότι είναι στο πόδι γραμμένη και θα σας πω ότι μεγάλες συνθήκες στις οποίες οφείλει η χώρα μας την ύπαρξή της, όπως η συνθήκη της Λοζάνης και παλαιότερα το πρωτόκολλο του Λονδίνου, είναι συνθήκες οι οποίες έζησαν ανά τους αιώνες. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ λεπτομερώς γραμμένες και με κάθε λεπτομέρεια και χωρίς καμία αμφισβήτηση ή διγλωσία ή γκρίζες ζώνες έχουν αποτυπώσει την πραγματικότητα όπως επιθυμούσαν τα μέρη τότε που συμβλήθηκαν να είναι. Εν προκειμένου έχουμε ένα πολύ μικρό κείμενο το οποίο είναι αόριστο, το οποίο δίνει, πέραν το ότι δίνει τη γλώσσα, την αναγνωρίζει ουσιαστικά ως μακεδονική με την υποσημείωση που δεν θα θυμάται ποτέ κανένας ότι ανήκει στην οικογένεια των Σλαβικών, την ταυτότητα, την εθνικότητα δηλαδή, την υπηκοότητα ως μακεδονική, κάθετος πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας που κανείς δεν θα το θυμάται επίσης, να είστε βέβαιοι. Δεν ασχολείται καθόλου με τα σήματα, τα εμπορικά κλπ. Ασχολείται πλημελώς, δεν μας προστατεύει καθόλου ουσιαστικά και αφήνει πολλά από τα προϊόντα της Μακεδονίας, της ελληνικής, να συγχέονται με προϊόντα της καινούργιας χώρας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και τέλος και το κυριότερο, στο κείμενο της συνθήκης δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο για ελληνική Μακεδονία.
η ελληνική Μακεδονία αναφέρεται ως το βόρειο τμήμα του πρώτου συμβαλόμενου μέρους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια συμφωνία με πολλές παγίδες, ναι. Και θα μου πούν πολλοί για ποιο λόγο, τι φοβάστε, μη μας εισβάλλει αυτή η χώρα σε εμάς. Πρώτον, αργότερα δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Δεύτερον, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν πόλεμοι στο μέλλον, ότι πέρασαν οι εποχές των πολέμων ως τρόποι αναδιανομής του πλούτου. Αλλά θυμίζουμε ότι ιστορικά ποτέ στα Βαλκάνια δεν έγιναν πόλεμοι ένας με έναν. Οι πόλεμοι γίνονταν πάντα με συμμαχίες. Mm. Και έτσι γίνονταν πολύ μεγάλες αναδιατάξεις. Και μία σημείωση ακόμη, για να μην σας καθυστερώ πολύ. Στα Βαλκάνια δεν είναι... Εδώ έχουμε μία πολύ βίαιη επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στο θέμα αυτό των Σκοπίων. Είναι πολύ βίαιη και είναι πολύ βίαιη γιατί ήρθε να επιβληθεί πολύ γρήγορα. Και δεν λαμβάνει υπόψη της μία πραγματικότητα. Ότι οι λαοί στα Βαλκάνια, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης ή και του κόσμου ενδεχομένως, οι λαοί στα Βαλκάνια ζουν το παρόν με βάση την ιστορία τους. Όχι το παρόν με βάση το μέλλον που επιδιώκουν. Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη πάντα. Μάλιστα. Με την ιδιότητά σας τώρα ως δικηγόρος, θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή όσον αφορά την έξαρση της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας γενικότερα στη χώρα μας. Βλέπουμε να γίνονται απίστευτα πράγματα στο κέντρο, δεν ξέρω, βλέπουμε την αστυνομία να έχει δεμένα τα χέρια και να λέει ότι δεν έχουμε εντολές, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τελικά τι θα γίνει, η χώρα θα είναι ένα ξέφραγκο αμπέλι, αν να μου επιτραπεί η έκφραση? Είναι βέβαιο ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη λογική, η αστυνομία να είναι πιο ανεκτική σε πάρα πολλά πράγματα και σε πάρα πολλές συμπεριφορές. Αυτό είναι κυβερνητική γραμμή. Όχι ότι η αστυνομία ποτέ, πάντοτε δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες, αντιμετώπιζε και μάλιστα πολλές και μάλιστα χρειαζόταν και αυταπάρνηση των αστυνομικών για να ξεπεραστούν ή τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί όσο αντιμετωπιζόταν η εγκληματικότητα. Αντιμετωπίζει όμως πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών σε πολιτικά γραφεία και σε κομματικά γραφεία θα μειώνονταν. Δεν μειώθηκαν. Οργανικά η αστυνομία χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, περισσότερους αστυνομικούς. Δεν γίνεται. Συγκεντρώνονται διάφοροι σε υπηρεσίες γραφείου. Γενικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η αστυνομία, η οποία θα έπρεπε να λειτουργήσει αποτρεπτικά κυρίως και όχι κατασταλτικά, δεν έχει τέτοιες οδηγίες. Είναι κατά βάση πολιτική της κυβέρνησης και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, όπως και το ότι η εγκληματικότητα πηγάζει από διάφορους λόγους, όπως η ανέχεια, όπως καταλαβαίνετε η οικονομική κρίση, βέβαια. Όπως πολλοί ίσως άνθρωποι που έρχονται με την ιδιότητα είτε του πρόσφυγα είτε του λαθρομετανάστη ή παράτυπου μετανάστη, όπως θέλετε το λέμε, και μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Ένα άλλο θέμα σημαντικό για μας εδώ στα νησιά είναι το προσφυγικό ζήτημα. Σήμερα είχαμε άλλη μια τραγωδία. Ήδη τουλάχιστον 2 ζωές έχουν χαθεί εκεί κοντά στην Τουρκία, στις ακτές της Τουρκίας. Η θέση του πολιτικού σας φορέα για το προσφυγικό ποια είναι? Η θέση μάλλον. Η δημοκρατική ευθύνη έχει εκφραστεί πάρα πολύ συγκεκριμένα και απλά. Όσο η Ευρώπη δεν αναλαμβάνει σοβαρά την ευθύνη της και όσο η χώρα μας δεν βλέπει ως μπίζνα, αν μου επιτρέπετε το αδόκιμο της λέξης, την εισρωή λαθρομεταναστών ή και προσφύγων, όσο υπάρχει ανοχή και δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην έννοια του πρόσφυγα και στην έννοια του μετανάστη, διότι πάρα πολλοί που εισρέουν δεν είναι καθόλου πρόσφυγες, δεν είναι καθόλου Σύριοι, δεν έχουν καθόλου την ιδιότητα του πρόσφυγα όπως ορίζεται διεθνώς, δηλαδή να κινδυνεύει η ζωή τους στη χώρα τους από εξαιτίας της πολιτικής τους δράσης ή επειδή υπάρχει καταπιεστικό καθεστώς ή πόλεμος. Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτά. Η Ευρώπη γενικά δέχεται ένα κύμα μεταναστών. Τα νησιά πλήττονται πάρα πολύ σοβαρά και είναι γνωστό αυτό. Γιατί όμως η κυβέρνηση βλέπει σαν επιχείρηση μέσω κάποιων ΜΚΟ, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, αγνώστου προελεύσεως και αγνώστων συμφερόντων. Όταν παίρνουμε το κεφάλι, ας πούμε η Ισπανία προσφέρθηκε να τη στείλουμε κάποιες χιλιάδες μεταναστών. Εμείς δεν τους στέλνουμε, δεν τους έχουμε στείλει μέχρι τώρα. Γιατί? Γιατί επιδοτείται η χώρα με το κεφάλι. Και μετά απορούμε, αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς, ξέρετε, και της μεγαλύτερης ευαισθησίας, όχι ότι εμείς δεν έχουμε ευαισθησία ή ότι δεν αναγνωρίζουμε σε άλλους, αλλά κάποιοι την είχαν κάνει σημαία.
την ευαισθησία αυτή για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όταν αυτή η κυβέρνηση επιτρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες, καταβλισμοί ή οικισμοί σε συνθήκες όπως η Μόρια, ενώ παλιά ας πούμε κατήγγελε την αμυγδαλέζα ή υποκρισία. Περισσεύει στο επίπεδο αυτό και θα έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να υποκύπτει στους εκβιασμούς της Τουρκίας, να σταματήσει να ασχολείται με τέτοια, με τη λογική αυτή στη φιλοξενία των μεταναστών και στο πώς θα περάσουν αυτοί το συντομότερο, αλλά θα πρέπει να φράξει λίγο καλύτερα έως πολύ καλύτερα τα σύνορα με τη Frontex, με τα δικά μας μέσα όσο γίνεται περισσότερο, και επιτέλους από τα νησιά πρέπει να φεύγουν. Τα νησιά δεν μπορούν να είναι αποθήκες ψυχών. Οι άνθρωποι έρχονται για να φύγουν παραπέρα. Δεν έρχεται κανένας για να μείνει στην Ελλάδα. Όλοι ονειρεύονται σχεδόν τη Γερμανία. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια δεν είναι δυνατόν και είναι κατανοητό. Αλλά όσο τα βόρεια σύνορα κλείνουν, τόσο θα έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε παλιότερα, με ανθρώπους οι οποίοι μέσα στη βροχή, μέσα στο κατοχύμωνο, θα μένουν και θα κατασκηνώνουν στα βόρεια σύνορα, στους Ευζώνους ή οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να φύγουν βορειότερα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός, να γίνει σοβαρή δουλειά και να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά το πρόβλημα, γιατί η κατάσταση χειροτερεύει όσο πάει. Mm-hmm. Κύριε Παπαλιάγκα, να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Είχε ενδιαφέρον, θεωρώ, η κουβέντα μαζί σας και θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τα νησιά μας. Θα έρθουμε έτσι κι αλλιώς πολύ σύντομα. Άλλωστε, τα νησιά θα μπορούσε και θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη πηγή πλουτισμού για τη χώρα μας. Και ο λόγος και ο τρόπος για τον οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε πολύ πιο γρήγορα πώς υπολογίζουμε την κρίση, αν πολιτευτούμε σωστά στο επίπεδο του τουρισμού, στην επιχείρηση, στην καθετοποιημένη αγροτική τουριστική παραγωγή κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλή μας φίλη, θα πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και πολλά ρεπορτάζ.